Θέλω να ξεκινήσω όμως με ένα πολιτικό περισσότερο σχόλιο, το οποίο αφορά την έννοια της διαφθοράς. Ακούσαμε την εβδομάδα που πέρασε έναν πρώην πρωθυπουργό στην Ελλάδα να λέει με μια πολύ μεγάλη φυσικότητα ότι η διαφθορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Προφανώς ήθελε να πει ότι είναι φυσικό φαινόμενο, υπό την έννοια ότι το κοινωνικό φαινόμενο έχει κοινωνικές σχέσεις. Το προσδιορίζουν. Το κοινωνικό φαινόμενο είναι η φτώχεια, είναι η αυτοκτονία, είναι η... έτσι. Ήθελε να πει προφανώς ότι είναι φυσικό φαινόμενο. Αλλά στην ουσία δεν είναι αυτό το λεκτικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στην πραγματικότητα μαθαίνουμε ένα δημόσιο λόγο στην Ελλάδα, όπου έχει δύο παραμέτρους, έχει δύο συστατικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι κατά κάποιο τρόπο, εφόσον η διαφθορά είναι τα πάντα και λίγος πολύ είμαστε όλοι μέσα σε αυτό το ζήτημα, τι θέλετε τώρα και τα ψάχνετε παραπέρα. Είναι η περίφημη φράση του ενός άλλου αξιόλογου ανθρώπου των προηγούμενων κυβερνήσεων, που όλοι μαζί τα φάγαμε. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι κατά κάποιο τρόπο επιχειρείται μία ταύτιση της μικρής καθημερινής διαφθοράς, της μικρής φοροδιαφυγής, αυτή δηλαδή που δεν κόβει μια τιμολόγιο σε μια ταβέρνα το καλοκαίρι, και της μεγάλης φοροδιαφυγής, η οποία είναι ένα άλλο φαινόμενο, συνιστά στην πραγματικότητα μια αναδιανομή μεγάλου κοινωνικού πλούτου. Έχουμε λοιπόν ένα δημόσιο λόγο από ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, του παλιού πολιτικού συστήματος, που στην πραγματικότητα αθωώνει αυτά τα φαινόμενα. Επομένως δεν είναι άξιον απορίας γιατί το πολιτικό σύστημα και τα κράτη κατά κάποιο τρόπο έμειναν αθωράκιστα σε αυτή την λειτουργία της μεγάλης φοροδιαφυγής. Και τώρα βεβαίως έρχονται εκ των υστέρων και προσπαθούν, όσοι προσπαθούν, να βρουν κάποιες λύσεις στις μεγάλες αυτές δυσλειτουργίες. Τώρα, η διαφθορά είναι δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Προφανώς δεν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, προφανώς δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Προφανώς δεν είναι σύμφυτο, υπάρχει και μια άλλη και μια τρίτη έννοια, αυτή που λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, σε έναν καπιταλισμό η διαφθορά είναι ενδογενές ζήτημα και άρα, εν πάση περιπτώσει, θα φύγει μόνο εάν αλλάξει το καπιταλιστικό σύστημα. Σε κάποιο βαθμό αυτή η άποψη έχει κάποιο δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά, παραπέμποντας όλη αυτή τη διαδικασία σε μια άλλη, αλλάζοντας το πεδίο, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και εκεί ένα πρόβλημα. Αλλά η διαφθορά είναι δύο πράγματα, νομίζω, σήμερα, στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, αλλά και στην Ευρώπη. Το πρώτο θέμα είναι ο τρόπος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της τελευταίας ιστορικής περίοδου. Δηλαδή, είναι ένας διοικητικός μηχανισμός εργαλείων με τα οποία μεταφέρονται πόροι από τους φτωχούς στους πλούσιους. Αυτή η μεταφορά πόρων δεν γίνεται μόνο με τις κλασικές μορφές απόλυτης υπεραξίας που είχε ο καπιταλισμός, δηλαδή μείωση μισθού, μειώσεις μισθών ή μειώσεις δικαιωμάτων οικονομικών. Έχει πια αποκτήσει μια τεχνογνωσία, μια διοικητική αυτογνωσία, μια διοικητική θεσμοθέτηση με ισχυρούς παίκτες μάλιστα μέσα στο κράτος που κάνουν αυτή είναι ακριβώς τη δουλειά και αυτός είναι ο ρόλος τους. Το δεύτερο είναι ότι η διαφθορά, το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η διαφθορά είναι ένα οικονομικοτεχνικό μέγεθος. Ένα μέγεθος οικονομικό. Δεν είναι μια συζήτηση περί ηθικής ή μια ηθικιστική συζήτηση. Η διαφθορά είναι οικονομικό μέγεθος. Δηλαδή κάθε ευρώ της Νοβάρτης είναι ευρώ το οποίο αποσπάστηκε από τα δημόσια δικαιώματα της υγείας, από την πρόσβαση των φτωχών, από την πρόσβαση περιοχών, από την πρόσβαση των ανασφάλιστων. Κάθε ευρώ που φεύγει προς τη διαφθορά είναι ένα ευρώ το οποίο αποσπάται από το κοινωνικό κράτος και από τα κοινωνικά δικαιώματα. Επομένως, είναι ένα σοβαρό ζήτημα μετασχηματισμού. Ο πόλεμος προς τη διαφθορά είναι ένα ζήτημα μετασχηματισμού, μικρών, μεγάλων μετασχηματισμών που πρέπει να κάνουμε και στην νομοθεσία, κυρίως όμως μέσα στις δομές του κράτους, μέσα στα εργαλεία που έχει το κράτος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Το κράτος λοιπόν έχει μία διοικητικοτεχνική, αποτυπωμένη διοικητικοτεχνική και νομική λεπτομέρεια.
Το κράτος όχι ως αφηρημένη έννοια, επειδή είμαστε και φιλοξενούμαστε και το Μπουλατζά, το Ινστιτούτο Μπουλατζά, θα πρέπει να θυμηθούμε και τον Νίκο Μπουλατζά, ο οποίος μας έμαθε ότι το κράτος είναι στην αφαίρεσή του, είναι ένας μηχανισμός εξυπηρέτησης συμφερόντων και ταυτόχρονα ένας μηχανισμός ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές σχέσεις, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τη μακροχρόνια αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Αυτή είναι η μία διάσταση. Αλλά εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες διοικητικοτεχνικές και νομικές λεπτομέρειες. Μία εξ αυτών θα μείνω σε δύο πρακτικές που έχουν κυριαρχήσει στο καπιταλιστικό κράτος τα τελευταία 25 χρόνια. Η πρώτη στρατηγικού χαρακτήρα αλλαγή είναι ότι η θεσμοθέτηση του νεοφιλελευθερισμού, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι μια ιδέα όπως ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 που ήθελε λιγότερο κράτος και περισσότερη ελευθερία στις επιχειρήσεις. Έκτοτε ο νεοφιλελευθερισμός έγινε πραγματικότητα, θεσμοποιήθηκε, πήρε μια υλικότητα. Η μορφή που έχει σήμερα το κράτος, η διοίκηση, είναι δομικά νεοφιλελεύθερη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παλιότερα η δημόσια διοίκηση, το κράτος, είχε ένα ενιαίο πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Από τα τελευταία 20 χρόνια και μετά, σταδιακά και με διάφορους τρόπους, σε διάφορες χώρες με διαφορετικούς ρυθμούς, αποσπάται ο σχεδιασμός μιας πολιτικής από την εφαρμογή της και η εφαρμογή της από τον έλεγχό της, τον έλεγχο του αν εφαρμόστηκε. Έχουμε δηλαδή τρία πράγματα. Το πεδίο των αρμοδιοτήτων έσπασε τουλάχιστον σε τρία επίπεδα. Αυτός ήταν ο υλικός τρόπος μέσω των οποίων υπήρξαν εμφανείς ή αφανείς ιδιωτικοποιήσεις. Μεγάλα κομμάτια της διοικητικής ύλης εκχωρούνται ή παραχωρούνται ή πουλιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι μια δομική μεταλλαγή των σύγχρονων δημόσιων διοικήσεων και του κράτους και βρίσκονται στον πυρήνα, αν θέλετε, του προβλήματος της διαφθοράς μεταξύ των άλλων. Το δεύτερο ζήτημα, και πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γίνεται με τη γνωστή, με το γνωστό τρόπο, τίποτα δεν γίνεται χωρίς εργαλεία πάντα, έτσι, πρέπει να έχουμε κάποια εργαλεία στα χέρια μας. Ποια ήταν τα εργαλεία με τα οποία αποτυπώθηκαν αυτές οι κινήσεις? Ήταν ένα πλήθος νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, έξω από τον πυρήνα του κράτους, έτσι, έξω από τον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, γραμματείες, ΣΔΙΤ, συνεργασίες δηλαδή δημόσιου ιδιωτικού τομέα και ανεξάρτητες αρχές. Διαλέγετε και παίρνετε. Τι κάνουν όλοι αυτοί μαζί ή καθένας μόνος του? Παίρνουν ύλη διοικητική, δηλαδή ύλη, φτιάχνουν δομές άσκησης, συγκρότησης δημόσιας πολιτικής, κρατικής πολιτικής και την έχουν σε ένα προστατευμένο πεδίο οικονομικών, λειτουργικών και διοικητικών αυτοτελειών. Αυτή όλη η διεργασία η οποία έχει γίνει ακριβώς είναι στον πυρήνα της παραγωγής της διαφθοράς. Είναι μια δεδαλώδης διαδικασία, διοικητικοτεχνικονομική, η οποία έχει εγγυηθεί κατά κάποιο τρόπο σε τελική ανάλυση τι, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι από τις μεγάλες φοροδιαφυγές, τη μεταφορά πλούτου από τους φτωχούς στους πλούσιους, από την κοινωνία στο βαθύ καπιταλιστικό κράτος. Μεταφορά δύναμης, χρήματος, πλούτου, επιρροής. Μια συνολική διαδικασία όπου έχει πια οργανωθεί σε ένα θεσμικό και οργανωμένο πλαίσιο. Τώρα, αυτά είναι τα θεωρητικά. Τι κάνουμε, τι έχουμε κάνει, τι πρέπει να κάνουμε και ούτω καθεξής. Να ξεκινήσω προφανώς, εντάξει, δεν έχω τέτοια ενόραση. Εμείς σαν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση αριστεράς, επιχειρήσαμε ακριβώς να επέμβουμε σε αυτό το πεδίο. Και αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία θέλει χρόνο, θέλει στάδια, θέλει γνώση. Δεν είναι εύκολη δουλειά, διότι πλέον είναι σαφές ότι δεν ζούμε την εποχή της επίθεσης σε κάποια χειμερινά ανάκτορα. Γι' αυτό ακριβώς το κράτος, όπως μας έλεγε ο Γκράμψη, αλλά δεν τον πιστεύαμε και πολύ,
γιατί μας αρέσουν πιο απλοϊκά σχήματα. Το κράτος δεν είναι ένα γραφείο σε ένα υπουργείο. Το κράτος είναι δομές, είναι χαντάκια. Χαντάκια ιδεολογικά, χαντάκια οικονομικά, χαντάκια θεσμικά, χαντάκια διοικητικοτεχνικά, τα οποία παράγουν στην πραγματικότητα πολιτικές αποφάσεις. Προσπαθούμε να κινηθούμε στην ακριβώς αντίστροφη κατεύθυνση από αυτή που σας είπα. Δηλαδή, να φτιάξουμε ένα σχήμα μέσα από το οποίο, να φτιάξουμε μια πολιτική μέσα από την οποία να επιστρέψει αυτός να αρθεί αυτός ο κατακερματισμός, ο κατακερματισμός σε σχεδιασμό, σε εφαρμογή και σε έλεγχο μιας κρατικής πολιτικής, να επανέλθει στο σκληρό πυρήνα της δημόσιας διοίκησης. Εκεί που βρίσκεται υπό πολιτικό έλεγχο και υπό νομοθετικό προφανώς έλεγχο και υπό τον έλεγχο της κοινωνίας βεβαίως. Εδώ προφανώς απαιτούνται και άλλες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Ένα που έχει γίνει. Μην το αναλύσουμε γιατί θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Το δεύτερο ζήτημα που έχουμε. Προχωρήσαμε και προχωρούμε σε διάφορες μορφές θεσμοποίησης αυτού που λέμε ανοιχτή διακυβέρνηση. Διαδικασίες δηλαδή μέσα στις οποίες η διοίκηση σε κάθε στάδιό της πρέπει να είναι ανοιχτή και διαφανής. Ανεξαρτήτως του τι πολιτική αποκρισταλώνεται κάθε φορά, πρέπει να έχει δομές ανοιχτότητας και να έχει δομές ανοιχτής πρόσβασης σε όλη την κοινωνία. Για πρώτη φορά μάλιστα προσπαθούμε να φύγουμε από τις λογικές εθνικών σχεδίων που στην πραγματικότητα αποτυπώνουν κάποιες λογικές, ωραίες κτλ. Και να πάμε σε εφαρμοσμένες πια πολιτικές όπου δεσμεύουν τη διοίκηση σε κανόνες ανοιχτότητας. Το τρίτο πράγμα που έγινε και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε πριν από μερικούς μήνες μια νομοθεσία περί σύγκρουση συμφερόντων. Ξέρετε ότι το βασικό πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με ελέγχους, με προϋποθέσεις, δεν μπορεί κάποιος να αναλάβει μία θέση στο δημόσιο τομέα εάν δεν έχει όλα εκείνα τα τεκμήρια και τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Όπως επίσης και το αντίστροφο. Απαγορεύεται για κάποιον ο οποίος με συγκεκριμένες ρήτρες, να το πω έτσι, όπου βρίσκεται σε μία επιτελική θέση στο δημόσιο τομέα, αλλά πολύ εύκολα αύριο μπορεί να μεταπηδήσει σε έναν χώρο του ιδιωτικού τομέα. Είναι μια ιστορία η οποία άνοιξε πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες στη διακυβέρνηση Ομπάμα. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Εδώ έχουμε νομοθεσίες και πρακτικές οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Αλλά στην Ελλάδα ήταν το γεγονός ότι δεν είχαμε ποτέ ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο για τη σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα, επίσης, τι άλλο επιχειρήσαμε να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε όρους εκείνους μέσα στη διοίκηση και μέσα στη διαδικασία της νομοθέτησης, όπου η δημόσια διοίκηση να πηγαίνει βήμα-βήμα και το κράτος να πηγαίνει βήμα-βήμα προς μια διαδικασία, να το πω έτσι, αξιολόγησης, μια διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας και των πολιτών και όχι σε στεγανά γραφειοκρατικά δεδομένα. Σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ οι νομοθεσίες που οι οποίες ήδη αρχίζουν και εφαρμόζονται για τις διαδικασίες επιλογής των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που πρέπει να γίνουν αντικειμενικές, ανεξάρτητες από τις όποιες κομματικές επεμβάσεις, οι οποίες πολλές φορές δημιουργούσαν το ακριβώς αντίστροφο πρόβλημα, να αυτοπροσδιοριστεί ο χώρος, να αναδείξει το καλό ανθρώπινο δυναμικό που έχει, γιατί έχει και καλό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πρέπει όμως να του δώσει τις διαδικασίες και τις διόδους για να μπορεί να υπάρξει. Φτιάχτηκε ένα μητρό επιτελικών στελεχών όπου ο στόχος είναι να είναι όλοι οι δεξαμενοί των διοικητικών στελεχών των υψηλών τα οποία θα αναλαμβάνουν τις επιτελικές θέσεις και φτάνουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όλα αυτά έχουν γίνει μέχρι στιγμής, όλα αυτά αρχίζουν και εφαρμόζονται. Είναι μια συντεταγμένη προσπάθεια που πρέπει να τη δει κανείς σε ένα πιο γενικό, σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Αφορά αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή να μεταφέρουμε πόρους από τη γραφειοκρατία στην κοινωνία και από το κράτος στους πολίτες και από την αδιαφάνεια στη διαφάνεια. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα τώρα, ερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό.
Βεβαίως, αποτυπώθηκε στη συζήτηση που έγινε με τον πιο εύγλωτο τρόπο. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει μια διάταξη από το 2014 στην ελληνική νομοθεσία, από τον νόμο 4254, ο οποίος προσπαθεί να κατοχυρώσει αυτό που λέμε πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Αλλά βέβαια είναι μια διάταξη νόμου που προφανώς έγινε υπό το καθεστώς πίεσης που ασκείται πια με βάση και τα διεθνή δεδομένα. Είναι μια διάταξη αρκετά, προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει κανείς να το αγνοεί. Το αγνοούμε όμως βέβαια, παρεμπιπτόντως, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, ότι υπάρχει μια πρώτη υποδοχή στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Και γιατί το αγνοούμε? Το αγνοούμε διότι όλη η πρακτική των πολιτικών ηγεσιών και του κράτους συνολικά μας έχει κάνει να το ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ό,τι είδαμε στις περιπτώσεις των ληστών Λαγκάρντ, Φαλτζιανή, Siemens, υποθέσεις Siemens, υποθέσεις Νοβάρτης και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, δεν δείχνουν ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, ότι το ελληνικό δημόσιο σύστημα είναι σε θέση να προστατεύσει και να εγγυηθεί την ανεξαρτησία αυτών των πολιτών. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι είναι άλλο πράγμα η νομοθέτηση και άλλο πράγμα η εφαρμογή της νομοθέτησης. Το ότι νομοθετήθηκε κάτι δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι νομίζει κανείς ότι εφόσον το ψήφισε, αυτομάτως, ένας αυτόματος πιλότος το διεκδικεί και το κάνει πράξη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί αυτό το πράγμα. Εάν δεν έχεις διαδικασίες δημόσιας έκθεσης, δημόσιου διαλόγου, κοινωνικών πιέσεων, κοινωνικού ελέγχου, εάν δεν πιέζονται από τα μέσα ενημέρωσης, από δημοσιογράφους, από κινήματα, από ομάδες πολιτών, από συνδικαλιστικά όργανα και ούτω καθεξής, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς στον πυρήνα της συζήτησης την οποία έχουμε σήμερα. Επομένως, έχουμε μια πρώτη νομική υποδοχή, η οποία όμως πρέπει να διευρυνθεί πάρα πολύ. Στο χρονοδιάγραμμα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς υπάρχει η δέσμευση, νομίζω θα μιλήσει και κάποιος από τη Γενική Γραμματεία, θα γίνει εντός του έτους, του τρέχοντος έτους, εντός του 2017, θα έχουμε έναν πληρέστερο νόμο για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Θέλω να πω ότι η σημερινή νομική υποδοχή είναι ανεπαρκής, διότι καλύπτει μόνο καταγγελίες διαφθοράς και προστατεύει μόνο ένα κομμάτι, κατά ένα μέρος, δημόσιους λειτουργούς. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επεκταθεί στον ιδιωτικό τομέα, διότι εδώ ακριβώς είναι και το πρόβλημα που σας είπα προηγουμένως. Μεγάλο κομμάτι της διοικητικής ύλης έχει ξεφύγει πια από το στενό πυρήνα του κράτους και έχει μεταβιβαστεί σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής. Ακόμα και σε ιδιωτικές εταιρείες, τυπικές ιδιωτικές εταιρείες, τυπικές ανώνυμες εταιρείες, τράπεζες. Αλλά για να μην πηγαίνουμε σε πολύ μεγάλους οργανισμούς, θα σας θυμίσω την πρόσφατη υπόθεση της ΑΕΠΗ, της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αυτή είναι μια τυπική ανώνυμη εταιρεία. Αλλά τι ανώνυμη εταιρεία είναι αυτή? Προσέξτε, είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία ασκεί δημόσια εξουσία και διαχειρίζεται συλλογικά δικαιώματα. Επομένως, έχουμε εδώ ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών αυτής της νομοθέτησης που αγγίζει τυπικές περιπτώσεις ιδιωτικού τομέα. Τυπικότατες κατά τα άλλα, δηλαδή όπου το νομοθετικό της, η υπόστασή της είναι τυπικά ιδιωτική. Δηλαδή υπάρχει άποψη που λέει και τι θέλετε και ασχολείστε, αφού είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι ιδιωτική εταιρεία με 8 κακουργήματα, η οποία με πολλά εκατομμύρια τα οποία είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά, και δεν θα μας ενδιέφερε, που μας ενδιαφέρει βεβαίως, γιατί όλα μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν οι εργασιακές σχέσεις, μας ενδιαφέρουν οτιδήποτε εμπίπτει και πρέπει να μας ενδιαφέρει. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος ασκεί ιδιωτική επιχειρηματικότητα είναι έξω από κάθε έλεγχο και κάθε εποπτεία του δημόσιου συστήματος, έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με δημόσια εξουσία, διότι η εταιρεία αυτή με τους ελεγκτέξεις μπαίνει μέσα σε ένα μαγαζί
και έχει δικαίωμα να τον πάει και φυλακή, αν δεν πληρώσει. Αυτό είναι άσκηση δημόσιας εξουσίας. Έτσι. Επίσης διαχειρίζεται συλλογικό δικαίωμα. Και αφαιρώ τα ζητήματα φοροδιαφυγής, αφαιρώ τα ζητήματα εργασιακών σχέσεων και ούτω καθεξής. Παρεπιπτόντως, εδώ έχουμε μια πρώτη εφαρμογή των πληροφοριωτών στην Ελλάδα, μια πρακτική εφαρμογή που κάνει αυτή τη στιγμή το Σώμα Ελεγκτών, το Σώμα της Επιθεώρησης Εργασίας, που προσπαθεί στο πεδίο εφαρμογής που έχει να προστατεύσει και να εγγυηθεί αυτή τη διαδικασία καταγγελιών που όμως αφορούν το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Αλλά που είναι ένα τεράστιο πεδίο με πάρα πολλές ανισότητες και πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με μία ρύθμιση η οποία είναι απαραίτητη, οπωσδήποτε. Μπορούμε να δούμε τις καλές πρακτικές ή τις καλύτερες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί. Εδώ δεν ξέρω εάν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε, υπό την πίεση προφανώς των δυνάμεων που το θέτουν αυτό το ζήτημα, θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε η νομοθέτηση αυτή να γίνει αρκετά συντεταγμένα και να μην αφήνονται διάφορες εκδοχές. Από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχουν και διάφορες καλές πρακτικές. Παραδείγματος χάρη στον Καναδά, βλέπω εδώ τα σημειώματα, μου λένε ότι υπάρχει ένα ειδικό γραφείο που παρέχει ασφαλή και απόρριτο μηχανισμό, ώστε ο πληροφοριοδότης δημοσίου συμφέροντος να αποκαλύψει ατοπήματα που συμβαίνουν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό πιθανώς θα μπορούσε. Ή μια εφαρμογή που υπάρχει, που έχει συζητηθεί στην Ολλανδία, ότι η δημιουργία δηλαδή ενός ψηφιακού, ενός ιντερνετικού, μιας πλατφόρμας τέλος πάντων, όπου ασφαλού site, όπου δίνεται δυνατότητα σε πολίτες να διαραίουν έγγραφα και ντοκουμέντα, τα οποία είναι όμως πιστοποιημένα προφανώς, έτσι, και αφορούν προφανώς πάλι δημόσιο συμφέρον. Έτσι, εδώ πρέπει να υπάρξει και ένας έλεγχος όλης αυτής της πληροφόρησης, γιατί μπορεί πολύ εύκολα αυτή η διαδικασία, ξέρετε πολύ καλά, να εξελιχθεί σε μια χαοτική διαδικασία. Επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα πλαίσιο πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλειών που πρέπει να τις εφαρμόσουμε όσο γίνεται καλύτερα, γρηγορότερα, αλλά ξαναλέω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το κατά πόσον, και εδώ τελειώνω με αυτό, κατά πόσον και η ίδια η κοινωνία θα μάθει, θα ενεργοποιηθεί και θα πιέσει προς όλη αυτή τη μεγάλο στίχημα της διαφάνειας και της υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Okay.